Θα μείνουμε στο θέμα της ακρίβειας με τους πολίτες. Όπως βλέπουμε στα ρεπορτάζ του Flash, να επισημαίνει ότι είναι το μεγαλύτερο σπονοκέφαλός τους. Την ίδια στιγμή που ακούμε από επίσημα κυβερνητικά χείλη για βελτίωση της κατάστασης. Τελευταία, μια συνέντευξη του κ. Θεοδωρικάκου, ο οποίος είπε ότι οι τιμές πέφτουν, διαψεύδοντας στην ουσία τα στοιχεία που έχουμε δει από επίσημους φορείς, όπως είναι η Ελστάτ, και αποδίδοντας βεβαίως την ακρίβεια, τις επιπτώσεις, τις συνέπειες, ως συνέπεια την ακρίβεια διεθνών συγκυριών. Θα μείνουμε στο θέμα της ακρίβειας της αγοράς. Δόθηκαν στη δημοσιότητα ενδιαφέροντα στοιχεία από το ΚΕΠΚΑ για την δράση του 8 μήνου του 2024, από τα οποία προκύπτουν εκατοντάδες καταγγελίες πολιτών, αλλά και πολλές κερδισμένες μάχες. Θα πάμε στο πρόεδρο του ΚΕΠΚΑ. Είναι ο κ. Τσεμπερλίδης, τον έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα σας, κ. Τσεμπερλίδη. Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η μόνη μάχη που δεν κερδίζεται είναι αυτή που δεν δίνεται. Πολύ ωραίο σλόγγαν. Είναι διαχρονικό και αποτελεί μια πραγματικότητα έντονη στην περίοδό μας. Βλέπουμε, γι' αυτό λοιπόν, χάνουμε, επειδή δεν δίνουμε μάχες. Επειδή δεν δίνουμε μάχες. Από τα επίσημα στοιχεία του ΚΕΠΚΑ προκύπτει ότι όσοι πολίτες προστρέχουν σε εσάς, εφόσον έχουν το νόμο και το δίκαιο με το μέρος τους, έχουν ωφέλη, βρίσκουν το δίκαιο τους, κερδίζουν τα χρήματα τους πίσω σε πολλές περιπτώσεις. Διαβάζω είτε σε διαφορές που έχουν με τράπεζες, είτε με τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, με αγορές που έχουν κάνει μέσω διαδικτύου. Όλα αυτά, εφόσον έχεις το δίκαιο με το μέρος σου, πρέπει να τα διεκδικήσεις. Αυτό προκύπτει από την έρευνά σας. Ναι. Καταρχήν να πω γιατί την κάνουμε αυτή μια στατιστική ανάλυση και καταγραφή, και έχουμε μάλιστα και έναν ηλεκτρονικό τρόπο και τα καταγράφουμε. Είναι ένα πολύτιμο εργαλείο ώστε να έχουμε στοιχεία όταν χρειάζεται να μπούμε σε ζητήματα διαβούλευσης. Είναι ένα πολύτιμο εργαλείο να βλέπουμε σε ποιους τομείς της αγοράς υπάρχουν προβλήματα και να ψάχνουμε να δούμε ποια είναι τα προβλήματα. Είναι νομοθετικά, είναι συλλογικής έκφρασης, είναι και της κυβέρνησης και πολιτικής ευθύνης. Άρα βλέπουμε όταν γίνονταν οι καταγγελίες, τα παράπονα, τα εξετάζουμε όλα, κυρίως των μελών μας, γιατί δεν έχουμε και τα δυνατότητες για όλους. Και έτσι τι διαπιστώνουμε? Ότι υπάρχει μια παράβαση από πλευράς επιχειρήσεων, με μια επικοινωνία με τις επιχειρήσεις, όπου τους περιγράφουμε το πρόβλημα, τους λέμε ότι εδώ έχετε κάνει λάθος, ζητάμε τον αντίλογό τους, και το 90% ίσως και παραπάνω ακολουθούν αυτό που τους προτείνουμε. Δηλαδή δικαιώνουν στο τέλος τον καταναλωτή. Ναι, το διάβασα και στην ανακοίνωσή σας ότι το σύνολο σχεδόν των καταγγελιών που έγιναν σε εσάς βρέθηκε λύση υπέρ του καταναλωτή. Έτσι. Άρα δεν μιλάμε για τις, για τα 1.800 παράπονα καταγγελίες, αλλά μιλάμε για τις 226 καταγγελίες. Ναι, ναι, ναι. Στο σύνολό τους έχουν λυθεί. Ναι. Και γιατί τα ξεχωρίζουμε? Γιατί το ποσό των 140.000 περίπου που επιστράφηκε και κερδίθηκε από τους καταναλωτές προέρχεται από το ΚΕΠΚΑ, μια οργάνωση που το κόστος λειτουργίας της είναι γύρω στις 40.000 το χρόνο. Mm-hmm. Άρα στο 8 μήνο, αν ήταν κέρδη αυτά σε μια επιχείρηση, θα έλεγαν τι τρομακτική κέρδη έχει. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο καταναλωτής, ότι αν είναι οργανωμένος και αντιδρά, στοιχειοθετεί την καταγγελία του, το ΚΕΠΚΑ το επιλύει το πρόβλημα. Γι' αυτό αυτά τα στοιχεία τα βγάζουμε στον αέρα, για να καταλάβουν οι καταναλωτές ότι, παιδιά, εδώ υπάρχουν καταναλωτές που πήρανε 57.000 πίσω από χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Πήραν από ακυρώσεις συμβολέων Ινστιτούτου Αναδυνατίσματος και Γυμναστηρίων 31.680.000. Mm-hmm. Από ακυρώσεις συμβολέων τηλεπικοινωνιών 16.300. Αντικατάστασης ελαττωματικών προϊόντων 16.200. Αποζημιώσεις από παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας 8.700. Τι σημαίνει αυτό? Είναι από λάθη που βρήκαμε στους λογαριασμούς, από λάθος χρεώσεις. Άρα όλη αυτή η δουλειά που γίνεται από ελάχιστο προσωπικό, ένα επαγγελματικό στέλεχος έχουμε, καταφέρνουμε να λύσουμε τόσα θέματα και να δεχθούμε και καταγγελίες. Κύριε Σεμπερλίδη, τώρα, ναι, ναι. Ναι. Παρακαλώ. Φανταστείτε τώρα να είχαμε 10 επαγγελματικά στελέχη
και να δεχόμασταν 20.000 καταγγελίες, τι λεφτά θα παίρναν πίσω οι καταναλωτές και τι φωνή θα είχε το ΚΕΠΚΑ. Και θα έλεγε κανείς, γιατί να μην στραφώ σε έναν επίσημο κρατικό φορέα για να βρω το δίκαιο μου. Άκουγα τη συνέντευξη του Υπουργού, του κ. Θεοδωρικάκου, χθες, στην Αυτεμπορική, νομίζω την έδωσε, όπου είπε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι προχωρούν σε ελέγχους στην αγορά από την αρμόδια υπηρεσία για όλη την Ελλάδα είναι 130. 130 άτομα πρέπει να ελέγξουν όλη την αγορά. Αυτό κι αν είναι παραδοχή έμεση της κυβέρνησης ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην υποχρέωσή της. Από την άλλη όμως, εσάς ούτε ως συνομιλητές σας αναγνωρίζει, ούτε σας ενισχύει το κάτσο με κάποιον τρόπο. Ναι, όπως ενισχύουν όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία σέβονται το καταναλωτικό κίνημα και το χρησιμοποιούν για να μπορέσουν να λύνουν τις συγκρούσεις που υπάρχουν στον χώρο της ελεύθερης αγοράς. Ναι. Ο κύριος Θεοδωρικάκος θα πρέπει να δει τι παρουσίασε στην έκθεση Θεσσαλονίκη ο διοικητής της ΔΗΜΕΑ. Μιλάει για 79 άτομα προσωπικό. Οι μισοί από αυτούς είναι αποσπασμένοι αστυνομικοί γιατί τους χρειάζονται, έτσι. Έχει ένα ελάχιστο προσωπικό. Είναι αδύνατο να κάνει. Άρα από τα 130, γιατί και ο Υπουργός για τη ΔΗΜΕΑ μίλησε, από 130, 79 είπε ο ίδιος ο διοικητής πριν από λίγες ημέρες. Παραδοχή ότι είναι ακόμα λιγότερη, ακόμα χειρότερη κατάσταση. Μάλιστα. Άρα μετράνε κάποιους αποσπασμένους, προσπαθούν να το διωγγώσουν. Αλλά αυτά τα 115 άτομα, ας το αδεχτούμε, είναι περισσότερα, είναι αποσπασμένα, δεν κάνουν τη δουλειά της ΔΗΜΕΑ, συνοδεύουν όπου μπορούν και συνεργάζονται και λίγο ή πολύ με τις περιφέρειες. Είναι μια παραδοχή ότι, παιδιά, κάντε ό,τι θέλετε στην αγορά, δεν μας ενδιαφέρει. Εμάς μας ενδιαφέρει να εισπράττουμε περισσότερα έσοδα από τον αυξημένο ΦΠΑ λόγω της ακρίβειας. Μάλιστα. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, γιατί αν πράγματι ήθελε να μειώσει τα έσοδά του από το ΦΠΑ, από τις παράνομες αυτές αυξήσεις, γιατί είναι και παράνομες και εσχροκερδείς, θα μπορούσε να καθίσει στο ίδιο τραπέζι και να στείλουμε μηνύματα. Και του είπαμε παραδείγματα. Όπως ρώτησα και στον διοικητή της ΔΗΜΕΑ, με συγχωρείτε, κάνετε ελέγχους τόσα χρόνια και ρίξατε αυτά τα πρόστιμα. Μπορείτε για τα πρόστιμα τα οποία έχετε πέσει για την εσχροκέρδεια. Πόσες αγωγές έχουν γίνει από τις εταιρείες ότι είναι παράνομη αυτή η κατακράτηση? Λέει, δεν ξέρω. Υπάρχουν κάποια αποτελέσματα από τις αγωγές, αν απορρίφθηκαν οι δικαίωσαν, δεν ξέρω. Εάν δεν ξέρει ο διοικητής της ΔΗΜΕΑ πόσες από τις παραβάσεις και τα πρόστιμα έχει επιβάλει, έχουν πάει στα δικαστήρια, έχουν δικαιωθεί ή έχουν απορριφθεί από τις εταιρείες, εγώ τι να σας πω τώρα? Να σας πω ότι με κοροϊδεύουν διπλά. Ότι βάζουν πρόστιμα τα οποία θα τα επιστρέψουν σαν Έλληνας πολίτης αυξημένο ΦΠΑ όταν εκδικαστούν. Δεν μιλάω για όλα τα πρόστιμα, γιατί υπάρχουν πρόστιμα που είναι των εκτόσεων, που παίζουν παιχνίδια με λαθασμένα στοιχεία προεκτόσεων και τιμών. Εκείνα δεν θα τα πάρουν πίσω. Μην έχοντας, αλλά τα άλλα, λοιπόν, θα τα πάρουν. Μην έχοντας λοιπόν να περιμένουμε πολλά από το κράτος, νομίζω ότι η μόνη ελπίδα μας είναι η καταναλωτική συνείδηση και η καταναλωτική οργάνωση. Ναι, είναι όχι μια ελπίδα που βασίζεται σε ένα έτσι, μια μεταφυσική ανάλυση. Είναι μια πραγματικότητα. Εάν έχεις δύναμη, ακούγεσαι. Αν δεν έχεις δύναμη, δεν σε ακούει κανένας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εμείς με τις μικρές μας δυνάμεις παρουσιάζουμε αυτά τα στοιχεία που βλέπετε ότι με τις επιχειρήσεις καταφέρνουμε να έχουμε επιστροφές χρημάτων. 130.000, 140.000, 139.800. Λοιπόν, εάν φανταστείτε είχαμε μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού και δεχόμασταν όλες τις καταγγελίες, γιατί δεν προλαβαίνουμε να τις χρησιμοποιήσουμε όλους, τι θα γινότανε? Πραγματικά. Εδώ βλέπετε ότι αυτό που λέει και ο αγαπητός υπουργός, υπάρχουν και ανεξάρτητες αρχές. Ρε παιδιά, τι έγινε με την ανεξάρτητη αρχή που αφορούσε τον υγιή ανταγωνισμό? Τον διοικητή δεν τον κάνατε ανανέωση, έναν σπουδαίο επιστήμονα. Και τον άρπαξε η Αγγλία και τον έχει βάλει κορυφαία θέση για 8 χρόνια. Έτσι. Εμείς βάλαμε μια δικαστικό στη θέση της. Και γιατί θα βγάζε την ιστορία με τις τράπεζες 3 δισεκατομμύρια τα κέρδη, 40 εκατομμύρια πρόστιμο. Τι λέτε ρε παιδιά, τους κάναμε τα μούτρα κρέας. Και θα δείτε ότι οι καταγγελίες γι' αυτό θα ανεβαίνουν. Το ίδιο συμβαίνει και με τα δηληστήρια. Ακόμα εκείνη η έρευνα θα βγει στον αέρα. Αναμένουμε. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλή δύναμη για τη συνέχεια του αγώνα σας, κύριε Τσεμπερλίδη. Ευχαριστούμε το πολύ. Το μήνυμα στους καταναλωτές. Σηκωθείτε από τον καναπέ σας. Γραφείτε στο ΚΕΠΚΑ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.